Καλημέρα σας κύριε Γενική Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και την αποδοχή της ραδιοφωνικής πρόσκλησης. Καλημέρα σας κύριε Λατζά, καλημέρα και στους ακροατές μας, αν και οι μέρες αυτές μακάρι να ήταν καλύτερες, γιατί είναι μόνο ευχή πλέον. Ποια είναι η εκτίμησή σας με βάση τα τελευταία δεδομένα για την έκβαση των εξελίξεων στην Ουκρανία? Μέχρι πότε θα συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί? Θα αποδώσουν οι συζητήσεις? Θα έχουμε περαιτέρω κλιμάκωση και γενίκευση? Νομίζω ότι επιβεβαιώνονται ότι μπήκαμε σε μια περίοδο πολύ επικίνδυνη, με μεγάλους κινδύνους για όλους τους λαούς, όχι μόνο της Ουκρανίας, της Ρωσίας και της γύρω περιοχής, αλλά ευρύτερα. Εμείς ανησυχούμε, το έχουμε πει σε όλους τόνους από την πρώτη στιγμή, ότι οδεύουμε, αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, προς ένα γενικευμένο πόλεμο. Και δυστυχώς δεν μπορώ να πω ότι τα πράγματα είναι αισιόδοξα. Φυσικά κάποιες διαπραγματεύσεις θα γίνουν, κάποιες προσπάθειες συμβιβασμών θα προσπαθήσουν να γίνουν. Το ζήτημα είναι όμως αυτές θα είναι πάρα πολύ εύθραυστες. Αυτή είναι η εκτίμησή μας. Θα είναι προσωρινή αυτή η συμβασμή, αν πετύχουν και αν γίνουν, ξαναλέω. Και θα ετοιμάζουν ουσιαστικά το νέο πόλεμο. Είναι αυτό που λέμε γίνεται ειρήνη εντός εισαγωγικών με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Θα μου πείτε, μπορεί να είναι και καλύτερο από βομβαρδισμούς και ένα συνεχιζόμενο πόλεμο, αλλά αυτό που επισημαίνουμε είναι ότι αυτό δεν θα τελειώσει εδώ. Θα αποτελέσει απλώς μια μικρή ανάπαυλα, εάν καταφέρουν κάποια στιγμή και γίνει ένας συμβιβασμός, για να γενικευτεί ξανά ο πόλεμος με εμπλοκή και άλλων χωρών. Ναι. Δυστυχώς οδεύουμε σε αυτή την κατάσταση, γιατί είναι άπλιστα τα μονοπόλια, είναι πολύ μεγάλη η ανταγωνισμή ιμπεριαλιστική και δεν πρόκειται να επιληθούν μόνο με κάποιους συμβιβασμούς ή με κάποιες διαπραγματεύσεις. Αλλαγές συνόρων, παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, ξαναχάραξη συνόρων, διάλυση κρατών, αναθεωρητισμοί και λοιπά και στρατιωτικές επεμβάσεις δεν λύνονται με διαπραγματεύσεις. Λύνονται μόνο μέσα σε πόλεμο, αυτό λέει η ιστορία, αυτό λέει και η σημερινή πραγματικότητα που δυστυχώς τη βιώνει πάρα πολύ σκληρά ο γειτονικός μας λαός, αλλά και άλλοι λαοί σε άλλες περιοχές του κόσμου. Κύριε Γενικέ, αυτή είναι δυστυχώς η εικόνα, αυτή είναι η πρόβλεψή μας και γι' αυτό θα πρέπει να μελετήσουμε καλύτερα πλέον τις αιτίες. Γιατί αν βρούμε τις πραγματικές αιτίες αυτών των πολέμων και των επεμβάσεων, θα μπορέσουμε να χαράξουμε και άλλη γραμμή. Γιατί πραγματικά εμείς το πιστεύουμε, δεν είναι σύνθημά μας ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, ότι η μόνη ελπίδα πλέον είναι η πάλη των λαών και στη Ρωσία, για να πετάξουν στην άκρη τον Πούτιν και κάθε Πούτιν που εκπροσωπεί αστικά καπιταλιστικά συμφέροντα και να οικοδομήσουν μια νέα κοινωνία σοσιαλιστική με αρχές, με αξίες, με οράματα, με ιδανικά, με ευημερία, ειρήνη και ασφάλεια για όλους τους λαούς. Στην Ουκρανία πρέπει να πετάξουν στην άκρη τους διάφορους Ζελένσκι και όλους αυτούς τα τάγματα εφόδου τα φασιστικά. Σε άλλες χώρες αντίστοιχα να πετάξουν στην άκρη όλους αυτούς, όπως εδώ στην Ελλάδα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή άλλα κόμματα που έχουν κυβερνήσει, οι οποίοι εκπροσωπούν αστικά συμφέροντα, μεγαλοαστικά συμφέροντα, συμφέροντα επιχειρηματικών ομίλων που εμπλέκονται σε ανταγωνισμούς και σε πολέμους. Ναι. Αυτός ο ανταγωνισμός με δύο λόγια είναι και η γεννησιουργός αιτία για όσα βιώνουμε κατά καιρούς στον πλανήτη με εμπόλεμες καταστάσεις και ως εκ τούτου και στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ναι, το ίδιο το σύστημα γεννά αυτούς τους ανταγωνισμούς. Κύριε Κουτσούμπα, γι' αυτό ο πραγματικός ιός και πιο επικίνδυνος ιός από όλους είναι ο καπιταλισμός, λέμε εμείς. Ναι. Καταδικάζεται τη ρωσική εισβολή. Αναδεικνύεται
με καθαρό τρόπο, ακούγοντάς σας στη Βουλή στην τελευταία σας ομιλία, τα αίτια του πολέμου στην Ουκρανία. Λέτε ναι στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά λέτε ένα μεγάλο όχι στην εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, όχι στην αποστολή αμυντικού υλικού. Είναι αυτή η στάση σας μια στάση που απορρέει από τις αρχές σας, ή θεωρείτε, κύριε Κουτσούμπα, ότι τα Καλάσνικοφ που έστειλε η ελληνική κυβέρνηση στον Ουκρανικό στρατό είναι μια επιλογή που βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα και θα το δούμε και στο άμεσο μέλλον? Τι λέτε? Είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνη η εξέλιξη, και ιδίως αυτό το πολεμικό παραλήρημα του κυρίου Μητσοτάκη και στη Βουλή, αλλά και χτες σε διάφορες δηλώσεις του, μάλιστα στην τηλεόραση του Άλφα τον άκουσα το βράδυ. Κύριε Λατζά, ούτε ηθικά σωστό, ούτε εθνικά σωστό, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, είναι να στέλνει η Ελλάδα όπλα και στρατεύματα συμμετέχοντας στην πολεμική εμπλοκή και στους ανταγωνισμούς αυτούς υπεριαλιστικών κρατών. Δεν είναι ηθικά σωστό έτσι κι αλλιώς να στέλνεις όπλα και να στέλνεις μάλιστα και στρατεύματα, γιατί μαθαίνουμε ότι ετοιμάζεται και η αποστολή στρατευμάτων, στρατιωτών και αξιωματικών εκεί, εκτός από τα Καλάσνικοφ και εκτός από πυροβόλα, αντιαρματικά κλπ. Αυτό το λέτε από πληροφορίες που έχετε, ή ναι, επειδή έχει δραστηριοποιηθεί η NRF? Βεβαίως, μάλιστα έκανα το ερώτημα, αν παρακολουθήσατε στη Βουλή, στην ομιλία μου, εάν προτίθεται άμεσα να στείλει και στρατεύματα. Ισχύει. Εκτός από όπλα και Καλάσνικοφ, προς τον κύριο Μητσοτάκη, και ο κύριος Μητσοτάκης ούτε στη δευτερολογία του ούτε στην τριτολογία του απάντησε. Είπε βέβαια ότι αν γίνει μια... Απλά ό,τι γίνεται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, γενικόλογοι μας έδειξε ότι βεβαίως είναι στο τραπέζι μια τέτοια απόφαση, μένει να πάρθει οριστικά και να υλοποιηθεί. Στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αν κατάλαβα καλά, θα γίνει αυτό, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα γίνει ως συνεισφορά της Ελλάδας στον πόλεμο, στη ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία, σε βοήθεια προς τον ουκρανικό λαό. Το ΝΑΤΟ βεβαίως λέει στα μέλη του να βοηθήσουν την Ουκρανία. Mm. Αυτό κάνει. Και γιατί δεν είναι για τα εθνικά μας συμφέροντα σωστή αυτή η επιλογή? Γιατί είπατε το ηθικό που... Ναι, έλεγα τώρα, ούτε εθνικά σωστό, βεβαίως αν θεωρήσουμε εθνικό το συμφέρον του ελληνικού λαού βεβαίως, και όχι το ιδιωτελές συμφέρον μιας άρχουσας τάξης της χώρας, μιας ελίτ η οποία στοχεύει στην αναβάθμισή της για να πάρει μέρος στο πλιάτσικο κατά άλλων λαών, έχοντας στο μυαλό της τα δικά της κέρδη, ενώ μεγάλους ομίλους, επιχειρηματικούς, εφοπλιστικούς κύκλους κλπ. Έτσι, όταν για μας εθνικό συμφέρον, το συμφέρον του ελληνικού λαού. Εδώ λοιπόν λέμε ότι είναι και ανήθικη και επιζήμια η στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Γιατί το ηθικό και το εθνικό από την άποψη του λαϊκού συμφέροντος είναι να μην επιλέγει στρατόπεδο ληστών, αλλά να στηρίζεις ακριβώς αυτή την πάλη των λαών ενάντια σε όλους τους ληστές. Ναι. Και από αυτή τη σκοπιά η Ελλάδα εμπλέκεται πάρα πολύ σε αυτή τη διαδικασία, πέρα από το γεγονός ότι ήδη είναι μπλεγμένη επικίνδυνα, διότι βρίσκεται σε μια γεωστρατηγική θέση, γιατί η χώρα είναι γεμάτη βάσεις θανάτου αμερικανονατοικές από την Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη, οι οποίες χρησιμοποιούνται για προέλαση αμερικάνικων νατοικών στρατευμάτων, όπλων και άλλων προς την περικύκλωση της Ρωσίας, τις χώρες γύρω από τη Ρωσία και προς την Ουκρανία. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη περιοχή στα Δυτικά Βαλκάνια, και αυτό το μέτωπο έχει ήδη ανοίξει, όπως λένε όλοι οι αναλυτές και όπως προειδοποιούν, διότι είναι χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια οι οποίες διάκυνται φιλικά προς τη Ρωσία, έχουν πολλές οικονομικές, εμπορικές, παραδοσιακές, αλλά και πολιτιστικές, πολιτικές και άλλες σχέσεις με τη Ρωσία και τον Πούτιν, και από αυτή τη σκοπιά το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να τις ελέγξει βάζοντάς τις στη δική της στρούγκα.
Άρα άλλο μέτωπο μπορεί να ανοίξει στα Δυτικά Βαλκάνια, γιατί και εκεί έχουμε πολλά κράτη προτεκτοράτα και είναι επιτάπητος και εκεί το ξαναχάραγμα των συνόρων, διάλυση τέτοιων μικρών κρατών προτεκτοράτων με στρατιωτικές επεμβάσεις. Και βεβαίως υπάρχει και η Τούρκη αστική τάξη, υπάρχει ο Ερντογάν που έχει τις δικές της βλέψεις. Εδώ θα ήθελα να βάλετε μία τελεία, σας παρακαλώ, γιατί είναι ένα διαφορετικό θέμα σε αυτό με την Τουρκία και ήθελα να σας ρωτήσω. Επειδή με ρωτήσατε για εθνικό πρόβλημα. Ναι, γιατί θα το συνεχίσετε. Εθνικά σωστό, με απλώς, αυτή την έννοια. Απλώς ήθελα... Και δεν ήθελα φυσικά τη μεγαλύτερη παράμετρο αυτού του ζητήματος που αφορά άμεσα την κυριαρχία του ελληνικού λαού και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, όπως είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ή το κυπριακό κλπ, να το αφήσω απ' έξω. Ναι, και δεν πρέπει να το αφήσουμε γι' αυτό το απ' έξω. Απλώς πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα εμβόλυμα να σας ρωτήσω κάτι διευκρινιστικά, γιατί εκφράσατε με πολύ έτσι με αναλυτικό τρόπο τον προβληματισμό σας για την νέα εποχή που ξημερώνει, ειδικά μετά τις 24 Φεβρουαρίου και την ρωσική εισβολή. Πηγαίνουμε πάλι σε έναν διπολικό κόσμο που τίθενται διάφορα ζητήματα στην κορυφή της ατζέντας που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και με την άμυνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα υπόλοιπα κόμματα, θα έλεγα, του Ελληνικού Κοινοβουλίου δεν διαφωνούν με την γεωπολιτική επιλογή της χώρας να βρίσκεται στο δυτικό στρατόπεδο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, και μάλιστα πολύ περισσότερο δε σε αυτή τη χρονική συγκυρία που με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον φαινομενικά αραγές δυτικό μέτωπο. Επομένως, επειδή είναι και ερώτημα πολλών ακροατών, σε ποια πλευρά θα έπρεπε να είναι η Ελλάδα αν δεν είναι σε αυτήν, και εν πάση περιπτώσει μπορεί η Ελλάδα του μεγέθους που έχει, αυτού του μεγέθους που έχει, να είναι σε μια ουδέτερη κατάσταση? Τι λέτε? Ο ελληνικός λαός πρέπει να χαράξει αυτόνομη, αυτοτελή, ανεξάρτητη πολιτική από όλα τα αστικά σχέδια και από όλα τα ιμπεριαλιστικά σχέδια. Η επιλογή του να βρίσκεται η Ελλάδα όχι γενικά στη Δύση, αλλά να συμμετέχει σε ιμπεριαλιστικές συμμαχίες όπως είναι το ΝΑΤΟ, η οποία είναι στρατιωτική συμμαχία επιθετική κατά άλλων χωρών, δεν είναι συμμαχία αμυντική, υποτίθεται ότι ήταν τέτοια, ποτέ δεν ήταν βέβαια, έλεγε ότι ήταν τέτοια όταν υπήρχε το Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Και μάλιστα όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, είχαν πει τότε ότι θα διαλυθεί και το ΝΑΤΟ ή τέλος πάντων θα αρχίσει μια διαδικασία να μην παίζει τέτοιο ρόλο επιθετικό, να συμμετέχει σε αποστολές εκτός συνόρων, να διαλύει κράτη, να βομβαρδίζει, να επεμβαίνει κλπ. Το ΝΑΤΟ το είδαμε όλα αυτά τα χρόνια, 70 χρόνια που υπάρχει στον κόσμο, συνέχεια κάνει επεμβάσεις στην Ασία, στην Αφρική, στην Ευρώπη, στην Ανατολική, στη Δυτική, παντού, σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν έχει συγκεκριμένο προκαθορισμένο ρόλο και αυτό πρέπει να το ξέρει ο ελληνικός λαός. Συνειδητά μας έβαλε η άρχουσα τάξη της χώρας, διότι τα συμφέροντά της είναι εκεί. Εμείς λέμε ότι τα συμφέροντα του ελληνικού λαού δεν είναι σε αυτές τις συμμαχίες. Το ίδιο έγινε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έγινε διότι η άρχουσα τάξη της χώρας, δηλαδή η μεγάλη επιχειρηματική όμιλη, τα μονοπόλια, εφοπλιστές, μεγαλέμποροι, βιομήχανοι κλπ, ήθελαν τη χώρα για να έχουν μια ευρύτερη αγορά, την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά στην αρχή που μετατράπηκε με την συνθήκη του Μάστρη πριν 30 χρόνια σε Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπούμε στην ΟΝΕ, όπου θα τρώγαμε με χρυσά κουτάλια. Και έχουμε μια πορεία όπου όχι μόνο δεν έχουμε θετικά, αλλά βλέπετε τι γίνεται. Έχουμε πάψει να παράγουμε σιτηρά, παρότι η Ελλάδα ήταν μεγάλο σιτοβολώνας ή μια σειρά άλλα προϊόντα, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Και τώρα δεν έχουμε να πάρουμε ούτε από την Ουκρανία. Ερχόντουσαν σιτηρά από την Ουκρανία, γιατί η Ουκρανία είναι και ο μεγαλύτερος σιτοβολώνας της Ανατολικής Ευρώπης και για όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, τι να πούμε, από πού να ξεκινήσουμε, από πού να πιάσουμε το θέμα και πού να φτάσουμε. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Άρα λοιπόν,
Άρα λοιπόν η αποδέσμευση από τέτοιους οργανισμούς κατά την άποψή μας είναι εκ των όνων ουκάνευ. Και αυτό βοηθά το γεγονός ότι ακριβώς όπως μου είπατε με τη λογική τη δική τους η Ελλάδα είναι σε τέτοια γεωστρατηγική σημαντική θέση, παρότι είναι μικρή χώρα σε πληθυσμό, σε έκταση κλπ. Όμως επειδή έχει θάλασσα, επειδή είναι είσοδος προς την Ευρώπη, βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών υπήρων Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής, μπορεί πολύ καλά να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Μόνο που αυτό προϋποθέτει, να σας πω, στο πω έτσι, άλλη μορφή διακυβέρνησης, άλλη εξουσία, ποιοι έχουν το πάνω χέρι, δηλαδή αυτό να είναι στο τιμόνι της Ελλάδας, της χώρας, να είναι πραγματικά ο ελληνικός λαός, να εκπροσωπούνται και βεβαίως να ακολουθούν τέτοια πολιτική. Και συνολικά θα άλλαζε όλο αυτό το δόγμα, όπως το λένε, της εξωτερικής πολιτικής, των διεθνών σχέσεων και των σχέσεων με άλλες χώρες. Εμείς δεν έχουμε κανένα συμφέρον να αντιπαλεύουμε και να συμμετέχουμε σε πολεμικές αποστολές, να πηγαίνουμε να συμμετέχουμε και να στηρίζουμε πότε υγειονομικά, πότε εντός εισαγωγικών ανθρωπιστικά, ως κάλυψη στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Συρία, στο Σαχέλ της Αφρικής, στην υποσαχάρια Αφρική τώρα με τη συμφωνία που κάναμε με τους Γάλλους, τώρα στην Ουκρανία και πάει λέγοντας. Σαφές, λοιπόν, δεν έχει καμιά δουλειά η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, οι στρατιώτες να βρίσκονται εκτός συνόρων. Να πάμε σε αυτό που αφήσαμε. Έπαιξα νωρίτερα, μεταδώσαμε νωρίτερα ένα απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό και τη χθεσινή συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του Α. Και ο Πρωθυπουργός είπε, ερωτηθείς τι πρόκειται να γίνει και με τη Ρουσία και με την Τουρκία, από τη στιγμή που η Ελλάδα επέλεξε να μπει μπροστά σε αυτό το δυτικό μέτωπο, να ουσιαστικά να δημιουργήσει σοβαρούς στριγμούς στις σχέσεις της με την Ρωσία και τι αντίκτυπο θα έχει στα ελληνοτουρκικά. Και ο Πρωθυπουργός είπε έτσι με τα βεβαιότητας ότι εμείς κάναμε πολύ καλή επιλογή, θα δείτε ότι και ο Ερντογάν εξαιτίας της τάσης που έχει επιδείξει η Δύση θα αλλάξει η ρητορική και εν πάση περιπτώσει δεν απειλούνται αλλά απέναντίας προστατεύονται τα εθνικά συμφέροντα. Για πείτε μας σε σχέση με την Τουρκία ποιος είναι ο αντίκτυπος των επιλογών της ελληνικής κυβέρνησης στον Ουκρανικό πόλεμο. Καλά, οι διατυπώσεις αυτές μάλλον αφελείς περισσότερο μοιάζουν εκ μέρους των άλλων αστικών κομμάτων και της κυβέρνησης. Ξέρουμε ότι δεν είναι αφελείς, ξέρουμε ότι τα λένε για να πείσουν και να προσετεριστούν τη λαϊκή συνείδηση ότι τα κάνουν όλα καλά. Όμως άνοιξαν αυτό το ζήτημα με την εμπλοκή τους στον πόλεμο, στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, σε αυτόν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, και βεβαίως αυτό που μέχρι προχτές έλεγαν ότι ο Ερντογάν οδηγεί σε αναθεωρητισμό τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τα σύνορα, τις συμφωνίες που έχουν γίνει ανάμεσα στις διάφορες χώρες εδώ της περιοχής ιστορικά, τώρα πάνε να τα αλλάξουν και πλέον αναθεωρητής είναι μόνο ο Πούτιν. Όμως βάζει ιδέες ο Πούτιν, ο οποίος είναι παρεπιπτόντος, να το πούμε και αυτό, σύμμαχος του Ερντογάν προς το παρόν, και έχουν καλές σχέσεις με τη Ρωσία, πολύ καλύτερες από ό,τι έχει η Ελλάδα, από όσο όλοι ξέρουμε, και βεβαίως οδηγείται σε αυτό τον αναθεωρητισμό. Αμφισβητεί τη συνθήκη της Λοζάνης, αμφισβητεί θα σταματήσει να το κάνει σύνορα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Δεν άκουσα. Θα σταματήσει να έχει αυτή τη ρητορική περί αποστρατιωτικοποίησης και αμφισβήτησης των διεθνών συνθήκων μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία, δηλαδή μετά το... Ο Ερντογάν αποκλείεται να σταματήσει να έχει ούτε τη ρητορική αλλά ούτε και την πρακτική να απαιτεί αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, να ερμηνεύει τη συνθήκη της Λοζάνης και ό,τι αποφασιστεί και σε σχέση με τα σύνορα κατά πως θέλει, και βεβαίως αξιοποιεί και όλα αυτά τα λάθη και τις επιλογές περισσότερο των ελληνικών κυβερνήσεων που συμφώνησαν στο γκριζάρισμα, για παράδειγμα, νησιών, περιοχών του Αιγαίου μετά τα Ήμια,
με τη συνθήκη της, με τη συμφωνία της Μαδρίτης, συνεχίζει να απαιτεί αποστρατευτικοποίηση και πολύ φοβόμαστε ότι η κυβέρνηση τα λέει αυτά διότι αρχίζει ήδη να σκέφτεται υποχώρηση ή σε αυτή την κατεύθυνση κινείται. Μάλιστα. Γιατί είναι προφανές ότι και στο Κυπριακό πάμε για διχοτόμηση από την άλλη μεριά σε αυτή την κατεύθυνση και θα νομιμοποιηθεί η κατάσταση της εισβολής και κατοχής της Κύπρου, είναι ήδη νομιμοποιημένη αλλά και επίσημα προς τα εκεί οδεύει το πράγμα, αλλά και το ίδιο θα συμβεί και στο Αιγαίο με παραχώρηση σε κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Αυτό φοβούμαστε και αυτό άνοιξε ο ασκός του αιώλου με τη ρώσικη εισβολή, με την κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης και των συμμάχων της ελληνικής κυβέρνησης όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Χρόνια τώρα άλλωστε στην ουσία στήριζαν την τουρκική εξωτερική πολιτική, στήριζαν όλες αυτές τις απαιτήσεις. Και στην Κύπρο έγινε αυτό, και στα Ήμια έγινε αυτό και γκριζάρισμα του Αιγαίου μετά, και στο προσφυγικό έγινε αυτό με την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία, και στη λογική του νατοϊκού εδάφους που είναι άκρος επικίνδυνο και δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έχει μιλήσει ξεκάθαρα ακόμα σε αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Αν αποδεχτεί ότι υπάρχουν νατοϊκά εδάφη τη στιγμή που το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία, δεν είναι μια ούτε πολιτική άλλη συμμαχία άλλου είδους, τέλος πάντων αποτελείται από διάφορες χώρες του κόσμου, τότε βεβαίως δεν θα υπάρχουν κατά την άποψη του ΝΑΤΟ σύνορα στα θαλάσσια, δεν θα υπάρχουν εναέρια και σε λίγο θα δούμε να αμφισβητούνται, όπως αμφισβητούνται εκ μέρους της τουρκικής αστικής τάξης, και τα στεριανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη που μας παραχωρήσατε γύρω και αναλύσατε και σχολιάσατε και είπατε τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος γύρω από τις εξελίξεις στην Ουκρανία, αλλά και τον αντίκτυπο αυτών στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουτσούμπα. Καλημέρα σας.